Θα κλείσουμε με Κεφαλονιά, καθώς υλοποιείται ένα εθελοντικό πρόγραμμα για την προστασία της Καρέτα-Καρέτα. Εδώ βέβαια έχουμε βγάλει πολλές φορές εκπροσώπους του Αρχέλωνα, εκεί οι άνθρωποι, και αναφέρομαι στο Wildlife Sense Κεφαλονιά, στο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται. Συνεργάζονται και σε τοπικό επίπεδο με τον Αρχέλωνα. Βασικός στόχος βέβαια από τη μία είναι η προστασία, και κατ' επέκταση βέβαια σε ένα δεύτερο χρόνο η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Βαλιάνο, ο οποίος είναι υπεύθυνος διατήρησης των θαλάσσιων χελωνών για το Wildlife Sense Κεφαλονιά. Στην καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας από την Κεφαλονιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν υποθέτω, χωρίς να γνωρίζω, ότι ο πληθυσμός Καρέτα-Καρέτα σε επίπεδο Κρήτης, αν γίνει σύγκριση με Κεφαλονιά, εδώ είναι σαφώς μεγαλύτερος. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προχωράτε σε δράσεις, σε πρωτοβουλίες, σε κινήσεις με στόχο και την προστασία και την ευαισθητοποίηση. Οι θαλάσσιοι χελώνες οτοκούν σε όλη την δυτική και την νότια Ελλάδα. Ουσιαστικά, όπου υπάρχει η παραλία, υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν και φωλιές. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές όπου συγκεντρώνονται, όπως είναι η παραλία που και το αέρα. Όπως είναι οι παραλίες του Ρεθύμνου, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να προστατεύονται και όπου κάνουν φωλιές σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν εθελοντικά προγράμματα σε πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Κεφαλονιά, όπου τα τελευταία 10 χρόνια λειτουργούμε ως ξεχωριστό πρόγραμμα. Και εγώ και πολλοί συνεργάτες μου έχουμε εκπαιδευτεί ουσιαστικά στον Αρχέλων, ναι, και έχουμε επεκτείνει το έργο και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα, φυσάει λίγο παραπάνω σήμερα εκεί, η αλήθεια είναι. Πρέπει να το έχει το εξαράκι του σίγουρα. Έχει κάπου εκεί. Λοιπόν, τα βασικά, οι βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος ποιες είναι? Στην Κεφαλονιά έχουμε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς θαλάσσιων χελωνών. Υπάρχει ο ένας, όπως και σε πολλές περιοχές, όπου οι θαλάσσιοι χελώνες έρχονται στις παραλίες της περιοχής για να αφήσουν τα αυγά τους στην άμμο. Όμως στην Κεφαλονιά έχουμε μια ιδιαιτερότητα, όπου έχουμε τον όρμο του Αργοστολίου και τη λιμνοθάλασσα του Κούταβου, δίπλα στο Αργοστόλι, που είναι η πρωτεύουσα του νησιού, όπου συγκεντρώνονται πάρα πολλές θαλάσσιες χελώνες, κυρίως την άνοιξη, αλλά και όλο το χρόνο, για να τραφούν στην περιοχή, αλλά και για να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες και επίσης για αναπαραγωγή. Έρχονται δηλαδή εδώ και αρσενικές και θηλυκές χελώνες και ζευγαρώνουν την άνοιξη πριν επιστρέψουν στις παραλίες όπου αφήνουν τα αυγά τους. Θέλω να μας πείτε λίγο τα σημαντικότερα λάθη κατά κάποιο τρόπο, τα πιο γνωστά λάθη που κάνουν άνθρωποι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου και της περίοδου έτσι οτοκίας. Ποια είναι? Ένα σημαντικό λάθος είναι ότι χρειαζόμαστε φώτα παντού. Η φωτορύπανση, όπως τα γνωρίζετε, είναι μεγάλο πρόβλημα για τις θαλάσσιες χελώνες. Καταρχάς, γιατί οι μεγάλες και ενήλικες χελώνες δεν μπορούν να πάνε να κάνουν αυγά εκεί που υπάρχει πάρα πολύ φως, γιατί μπερδεύονται, δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, ίσως πιστεύουν ότι είναι ακόμα μέρα, και φεύγουν και πάνε σε πιο σκοτεινά σημεία που συνήθως είναι πιο ακατάλληλα για τις φωλιές τους. Γιατί ο τουρισμός επιλέγει τα πιο απλωμένα σημεία στις παραλίες, τα πιο μεγάλα. Και αφήνονται έτσι στις χελώνες τα πιο στενά σημεία που είναι πολύ κοντά στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, πολλές περιοχές έχουν πάρα πολύ φωτορύπανση. Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι τα ταχύπλοα σκάφη κοντά στις παραλίες οδοκίας. Το καλοκαίρι πολλοί κόσμος θέλει να απολαύσει το σκάφος του ή να πιάσει κάτι σκάφος και πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα κοντά στις παραλίες. Αυτό είναι κίνδυνο για τα θαλάσσιες χελώνες που κινούνται πιο αργά το απόγευμα και την μέρα πριν βγουν στην παραλία να κάνουν τα αυγά τους. Είναι πιο ήρεμες εκείνη την περίοδο, δεν μπορούν να κινηθούν πολύ. Και έτσι συμβαίνουν πολλά ατυχήματα κοντά στις παραλίες. Προσοχή λοιπόν. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά λάθη. Είστε αισιόδοξος για το επόμενο διάστημα? Είστε αισιόδοξος στο μέτωπο της αύξησης του πληθυσμού της χελώνας Καρέτα-Καρέτα? Είμαι αισιόδοξος, αλλά χρειάζεται προσοχή σε αυτή την αισιοδοξία. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε κάποιες περιοχές
μια σταθερότητα ή και μια μικρή αύξηση στον πληθυσμό. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμο πρόβλημα στον πληθυσμό των κελωνών. Για παράδειγμα, ενώ βλέπουμε ταυτόχρονα αύξηση στον αριθμό οδοντίας, δηλαδή στις φωλιές σε κάποιες περιοχές, βλέπουμε και πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στις νεκρές κελώνες που εκβράζονται στις ίδιες περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι ενώ μπορεί ο μεγάλος πληθυσμός, ο ενήλικος πληθυσμός των κελωνών, οι πιο γυρεότερες ίσως, να έχουν αυξημένο αριθμό θνησιμότητας, υπάρχουν παράλληλα πολλές νέες κελώνες που μπαίνουν στο πληθυσμό. Μάλιστα. Επειδή υπάρχουν τα προγράμματα προστασίας του αρκέλων εδώ και πάνω από 35 χρόνια, και εμείς για μικρότερο διάστημα, υπάρχουν δηλαδή νεαρές κελώνες που μπαίνουν στο πληθυσμό. Μάλιστα. Υπάρχει μια ισορροπία η οποία θα έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή Μάλιστα. για να τη διατηρήσουμε. Κύριε Βαλιάνε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να συνεχίσετε αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο έχετε ξεκινήσει και επιτελείτε. Με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι και τα στοιχεία, τα δεδομένα να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, που είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Δράσεις λοιπόν, είδατε τον κύριο Βαλιάνο τι είπε, ξεκίνησα από τον Αρχέλωνα, έμαθα από τον Αρχέλωνα. Υπάρχει μια συνεργασία Κεφαλονιάς και Κρήτης στο μέτωπο, πηγαίνουμε καλά, το θέμα είναι και εμείς να βοηθήσουμε στην αύξηση του πληθυσμού, να είμαστε προσεκτικοί. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, τις νυχτερινές ώρες που βρισκόμαστε σε παραλίες, έχουν τοποθετήσει εκεί εθελοντές κόνους, κάποιες διαγραμμίσεις προκειμένου να μας βοηθούν, που έχουν τοποθετήσει έτσι τα αυγά τους οι χελώνες καρέτα-καρέτα, στο χέρι μας είναι. Λοιπόν,